Τι παρατηρούμε αυτή τη στιγμή? Η στάση των εταίρων και των οργανισμών, δανεισμού κτλ. Μπορεί να διέπεται από συνεπέστατη λογική, αλλά μια πιο προσεκτική ματιά θα αποκαλύψει την παντελή έλλειψη ακεραιότητας και οράματος. Η λεγόμενη ελεύθερη αγορά παραγάγει δέσμια έθνη. Ο απότερος σκοπός αυτών των κέντρων είναι σαφέστατος. Θέλουν να υποκαταστήσουν τις κυβερνήσεις. Το δικαίωμα να καθορίζουν το τι νομοθετείται και για ποιον. Αν χαθεί η ευκαιρία διαφοροποίησης του μοντέλου αυτού των ανεξέλεγκτων αγορών, πολύ σύντομα οι λαοί της Ευρώπης δεν θα βρίσκουν γέφυρα να γυρίσουν πίσω. Πάνω απ' όλα, να έχουμε υπόψη μας ότι έχει ολοκληρωθεί ήδη ο συντακτικός έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορεί κανείς να υπαφίεται στη γνώμη αυτών των μέσων. Λένε ότι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Έτσι δεν λένε οι τηλεοράσεις? Έτσι δεν λένε συνέχεια αυτοί που δεν ξέρουν να κολυμπούν? Λένε ότι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Και δεν διανοείται κανείς ότι ίσως και να είναι η μόνη λύση. Αυτός ο πολυδιαφημισμένος φόβος παραλύει κάθε διάθεση αντίδρασης. Είναι καλό όμως να παρατηρήσει κάποιος ότι το κακό του σήμερα είναι το καλό του χτες που δεν ξεπεράστηκε. Καλούμαστε να υπακούσουμε σε μια αναγκαιότητα προδιαγεγραμμένη από παράδοξα και αμφίβολης προέλευσης κέντρα αποφάσεων, όπως παραδείγματος χάρη να επιτάσσει η λογική της γερμανικής πολιτικής κοινής. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι πριν από 75 χρόνια η Γερμανία απασφάλισε ένα περίστροφο στον κρότοφο της Ελλάδας και η απάντηση ήταν όχι. Σήμερα κουνάει μια πλαστική κάρτα συναλλαγών κάτω από τη μύτη μας και ζητάει ξανά ένα ναι ή την αποπομπή μας από το κλαπ των προθήμων. Τι θα απαντήσουμε? Πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει οι προθέσεις αυτού του κράτους και των συμμάχων μέσα στα χρόνια? Σας λένε τίποτα οι λέξεις επέκταση, δύναμη, κυριαρχία, επιβολή? Ξανασκεφτείτε το. Όχι, υπάκου οι δούλοι στο ανθρωποτροφείο των αγορών.